για να πιαστώ από το τελευταίο, εμείς θέλουμε να αποτύχει αυτή η πολιτική που λογαριάζει ακόμα και την προστασία των δασών, τον ολοκληρωμένο αντιπυρικό σχεδιασμό με έμφαση στην πρόληψη, με αποκλειστικό κριτήριο το κόστος για το ίδιο το κράτος και με κριτήριο τι όφελος θα έχουν οι ίδιοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Mm. Και αυτές τις κατευθύνσεις, αυτή την πολιτική, την υλοποίησε όχι μόνο η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά όλες διαχρονικά οι κυβερνήσεις. Είναι η πολιτική, η εμπριστική πολιτική της πελευότης πράσινης ανάκαμψης, που ακριβώς για να προχωρήσουν οι πράσινες business των επιχειρηματικών κολοσσών, προχωρούν και σε αντίστοιχες περικοπές στις αναγκαίες κρατικές δαπάνες, τις οποίες τις πληρώνει πολύ ακριβά ο λαός μας, με όλη αυτή τη στάχτη που έγιναν τα δάση μας, με όλη αυτή την καταστροφή σε λαϊκές περιουσίες, σε αγροκτηνοτροφικές καλλιέργειες κτλ. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό αποτυπώνεται και στις τραγικές ελλείψεις που υπάρχουν, όχι μόνο στην πυροσβεστική, οι οποίες είναι διαχρονικές και ό,τι και να καλύπτονται, καλύπτονται με εποχιακούς εργαζόμενους κάτω από την άρνηση διαχρονικά των κυβερνήσεων για μόνιμες προσλήψεις προσωπικού. Αν έχει το θέμα, εστιάζεται στις προσλήψεις. Αν είχε κάποιο παραπάνω κόσμο δει πυροσβεστική. Όχι, όχι. Θα είχε πετύχει το κράτος να τα περιορίσει όλα αυτά. Αντίστοιχα, σε ολόκληρη την Πάρνηθα, για ολόκληρη την Πάρνηθα, μιλάμε για μηδένδας εργάτες. Για τέτοιες τραγικές ελλείψεις μιλάμε. Στη δασική υπηρεσία εντοπίζεται το πιο βασικό είναι ένα νομοθετικό πλαίσιο που αντιμετωπίζει τα δάση, τη γη, την κατοικία ως εμπόρευμα και πάνω στο ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει διαχρονικά οι κυβερνήσεις είναι ουσιαστικά που πατάει και όλη αυτή η εξέλιξη που βλέπουμε με τη διάσπαση, την αντιεπιστημονική διάσπαση της πρόληψης από τη δασοπυρόσβεση. Και ακριβώς γι' αυτό η αυριανή συζήτηση που θα γίνει και στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών μάλλον θα είναι ένα sequel, θα γίνουμε στο ίδιο έργο θεατές με τον Αύγουστο του 2021, τότε που πάλι έγινε η αντίστοιχη συζήτηση στη Βουλή με βάση τις τεράστιες πυρκαγιές στην Εύβοια, να θυμίσουμε, και στην Πάρνηθα. Θα ακούσουμε τις χιλιοϊπωμένες εξαγγελίες και βέβαια αυτό που αποκαλύπτεται είναι ότι 2 χρόνια μετά η κατάσταση όχι μόνο είναι χειρότερη, όχι μόνο ήδη δεν έχουν σβήσει οι φωτιές και σχεδιάζονται πώς θα συνεχίσουν οι business στα αποκαΐδια και βέβαια φανερώνει ότι αυτές οι τραγικές ελλείψεις στον αντιπυρικό σχεδιασμό με έμφαση στην πρόληψη είναι μια διαχρονική εγκληματική πολιτική. Στις business ποιο κομμάτι να φέρεστε? Κοιτάξτε, τοποθετήθηκε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο και ανέφερε ότι η ίδια η προστασία και η διαχείριση των δασών θα δοθεί σε ανάδοχους για την αποκατάσταση. Ναι. Ο ανάδοχος σημαίνει ότι αντί να το αναλάβει το ίδιο το κράτος με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, με γενναία κρατική χρηματοδότηση στις υπηρεσίες για την αναβάθμιση και του εξοπλισμού σε όλων των ειδών τα μέσα, θα αναλάβει από εκεί και πέρα. Ναι. Το πώς θα προχωρήσει τον ενδιαφέρει η αναδάσωση. Το να προχωρήσει η αναδάσωση ή αν αυτό θα κάνει την αναδάσωση θα είναι ιδιώτης ή δημόσιος υπάλληλος. Άνθρωποι είναι και δύο, πολίτες είναι και δύο, μια δουλειά κάνουν. Καταλαβαίνουμε τον προβληματισμό. Αν γίνει δουλειά, έτσι. Αν γίνει δουλειά, άμα δεν γίνει, αυτό που επιβεβαιώνεται πάντως. Αν γίνεται σωστά η δουλειά. Όπως τα πάντα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όταν μπαίνουν οι επιχειρηματίες, οι ιδιωτικοί κολοσσοί να διαχειριστούν το φυσικό μας πλούτο, την πανίδα, τη χλωρίδα κτλ. Είναι ότι αναλαμβάνουν οι ίδιοι με κριτήριο το κέρδος, γιατί δεν θα μπουν στα καμένα ως φιλάνθρωποι για να έχουν κέρδος. Θα μπουν. Έτσι. Ναι. Με κριτήριο το κέρδος, αντίστοιχα αυτό που έχει επιβεβαιωθεί και σε άλλες χώρες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ιδιαίτερα στη ΣΥΠΑ, είναι ότι θα προχωράει και θα συνεχίζεται και θα εντείνεται αυτή η εγκληματική πολιτική. Καλά. Η αλήθεια είναι ότι ανεξάρτητα από τους διεκδικητές της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο ίδιος ο χαρακτήρας του δεν αλλάζει. Απλώς είναι αν πιο άμεσα, με οφθαλμοφανές τρόπο ή έμεσα και πιο αθόρυβα, θα υποστηρίζονται οι επικίνδυνες αποστολές με βάση τα θέλω, τις απαιτήσεις, τα συμφέροντα των επιχειρηματικών κολοσσών του κεφαλαίου, με βάση τις απαιτήσεις των Αμερικανοατοικών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό επί της ουσίας αποτυπώνεται. Και κάποια πράγματα φαίνονται και στην πορεία σε σχέση με αυτό. Αυτή είναι η δική μας εκτίμηση. Από εκεί πέρα είναι οι εσωτερικές διεργασίες του ΣΥΡΙΖΑ.
Εξάλλου δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι είχαμε όλες αυτές τις εξελίξεις με τη συνάντηση που έγινε από τον Πρωθυπουργό με τους υπόλοιπους ηγέτες των καπιταλιστικών κρατών των Δυτικών Βαλκανίων, με την παραπέρα εμπλοκή της χώρας μας, μη καπιταλιστικό κράτος στην Ευρώπη. Δηλαδή και να θες να συναντηθείς με κάποιον που δεν είναι καπιταλιστής, δεν θα το βρεις. Και γι' αυτό, για αυτές τις επικίνδυνες εξέλιξεις, δεν έχει βγει ούτε μία άχνα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και τοποθετούμαστε. Εντάξει, πάντως στο συγκεκριμένο να πούμε ότι εντάξει, είναι σε μια σκοματική διαδικασία, οπότε να περιμένουμε να έχει ένα νέο αρχηγό. Για την συνάντηση των Δυτικών Βαλκανίων βεβαίως έχουμε τοποθετηθεί. Για την επικίνδυνη εμπλοκή σε όλο αυτό το μακελιό που γίνεται στην Ουκρανία, που υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη κλιμάκωση και τα λοιπά. Πρόσφατοι ίσα-ίσα λέμε ότι δεν χρειάζεται εμπλοκή της χώρας από την πρώτη στιγμή έχουμε καταγγείλει που υπέγραψε η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του πολέμου, της σύραξης και όχι ως μέρος της λύσης. Το έχουμε πει, το έχουμε τοποθετηθεί, μπορείτε να βρείτε. Εν πάση περιπτώσει έχουν βγει πάρα πολλά στοιχεία που δείχνουν ακόμα περισσότερο τη μετατροπή της χώρας μας σε ένα απέραντο αμερικανικό στρατόπεδο, μία εξέλιξη που προετοίμασε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια απογειώνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δύο-τρεις σύντομες